Κύριε Θεοτόκη, πρέσβη. Εζήτη η δίν τον Ιησούν της εστί και ούκη δύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός ειν. Αδερφοί μου, σήμερον το θαύμα το οποίο εγένετο ή το η σωτηρία μιας ψυχής δια την οποία ο Θεός εσταυρώθηκε και έχησε το αίμα Του. Όταν θεράπευσε τον τυφλόν στην Ιεριχώ, διήρχε το δι' αυτής λέγει. Δηλαδή εισήρθεν στην Αγία εκείνην πόλη και από εκεί θα έφθανεν στην πόλη η οποία ονομάζεται Θεοκτόνος, διότι φώνευσε τον Θεόν. Θα ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα και εκεί θα θυσιάζεται ο Θεός μας. Όταν εθεράπευσε τον τυφλόν και του έδωκε το φως, οικούστε το όνομά Του. Όλος ο κόσμος μιλούσε δι' εκείνο το θαύμα το μεγάλο. Και εκ του ασφαλούς, όπως μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το θαύμα τούτο θα έφτασε και στα ότα ενός αρχιτελώνου, δηλαδή αρχηγού των τελωνών. Οι τελώνε τότε ήσαν εκείνοι οι οποίοι εμάζευαν τα χρήματα δια των βασιλέων και χρησιμοποιούσαν βία και εναντίον των πτωχών και εναντίον των χειρών και των ορφανών. Εισέπρατον περισσότερα από ό,τι είχαν διαταγή. Δι' αυτό ο κόσμος θεωρούσε αυτούς ως αμαρτωλούς, δηλαδή ήσαν δαχτυλοδειχτούμενοι, όπως αναφέρομαι και σήμερα. Τους έδειχνε ο κόσμος. Αυτός ο αρχιτελώνης είχε και από την δημιουργία του Θεού ένα ελάττωμα, ήτανε μικρός το ανάστημα. Ζαχαίος έμεινε το όνομά του και όταν μέχρι σήμερα δούμε κανένα μικρό πρόσωπο να έχει το ίδιο ανάστημα, λέμε αυτός είναι Ζαχαίος. Μέσα όμως εκείνον, μέσα σε εκείνον τον Ζαχαίον όμως εκρύβεται κάτι το ανεκτίμητο, κάτι το οποίο δεν έχουμε εμείς σήμερα. Όταν ήκουσε δια των Χριστών, τότε εζήτη ειδήν, λέγει τον Ιησούν, τι εστί, ποιος είναι αυτός που κάνει όλα αυτά τα θαύματα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κηρύττει αυτά τα λόγια τα οποία δεν ακούστησαν ποτέ άλλοτε. Μέσα στην ψυχή του υπήρχε η φλόγα η μεγάλη της σωτηρίας να σωθεί. Ήθελε οπωσδήποτε να ειδεί τον Χριστόν, να θαυμάσει το πρόσωπό Του, να ειδεί την δόξα Του, να ακούσει τα λόγια Του. Προσπάθησαν, αλλά ο κόσμος ήταν τόσο πολλής και εκείνος μικρός, όπως είδε στο ανάστημα, δεν είναι δυνατό να σηκώσει τους οφθαλμούς του και να ειδεί μέσα από τον όχλον εκείνον το θεϊκό πρόσωπο.
Εκείνος ο κόσμος όλος ετριγύριζε τον Χριστόν, τον είχαν στο μέσον δηλαδή. Τότε εσκέφθη κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε και εμείς υπόψη. Θέλει να ειδεί τον Ιησούν οπωσδήποτε. Θέλει να ειδεί ποιος είναι. Και ή δυνατόν να τον επλησίαζε. Αλλά το ανάστημά του δεν το επέτρεπε και τότε εσοφίστη ότι θα επερνούσε οπωσδήποτε από μία οδόνη στην οποία υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο, σικομορέα. Έτρεξε λοιπόν σαν μικρό παιδί, παρόλη την θέση την οποία είχε στην κοινωνία, παρόλο το αξίωμα το οποίο είχε, παρόλα τα πλούτη τα οποία είχε, έτρεξε, ανέβηκε επάνω στο δέντρο εκείνο και περίμενε να περάσει ο κόσμος, να περάσει ο Χριστός, να δει τον Χριστό. Ανέβει ο Ζαχαίος επάνω στο δέντρο. Τούτο μας διδάσκει κάτι το οποίο ούτε γνωρίσαμε, ούτε είδαμε, ούτε σκέφτημε ποτέ. Δια να ειδεί τον Χριστόν ο Ζαχαίος, ανέβηκε, έφυγε από τον κόσμο και ανέβηκε επάνω στο δέντρο. Έφυγε δηλαδή από τον όχλο εκείνον, έφυγε από τον κόσμο, εξεχώρισε τον εαυτόν του και ανέβηκε επάνω στο δέντρο δια να ειδεί τον Χριστόν. Τούτο όμως το έπραξε και ο Κύριος μας προηγουμένως. Όταν εχόρτασε εκείνον τον κόσμο μέσα στην έρημον με τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, τότε απέλυσε τον όχλο, λέει, και ανέβει εις το όρος κατηδίαν δια να προσευχηθεί. Έφυγε από τον κόσμο και ανέβηκε σε υψηλό όρος. Να τον δούμε και πάλι ότι ανέβηκε σε όρος υψηλών όταν μετεμορφώθη ενώπιον των μαθητών αυτού. Έφυγε πάλι και ανέβηκε σε όρος υψηλών και μετεμορφώθη ενώπιον των μαθητών αυτού. Να τον δούμε και πάλι όταν ανελήφθη από τον κόσμο τούτον και έφυγε και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός του εν ουρανής. Έφυγε από τον κόσμο και ανέβηκε εις το όρος των ελαιών. Να ειδούμε και τον προφήτη του, τον μεγάλων των προφητών, τον φοβερόν εναντίον των εχθρών του Θεού, του αληθινού, τον Ηλίαν, τον Θεσβήτην, ανέβη, λέγει, εις το Καρμήλιον όρος. Και εκεί εδοξάστη ο Θεός ο αληθινός με το πύρ το οποίον εξαπέστειλε επάνω στο θυσιαστήριο. Να ερευνήσουμε ακόμη τον Κύριό μας ότι εφανερώθη επάνω σε 500, λέγει, αλλά επάνω εις το όρος, λέγει. Όλο αυτό το οποίο ονομάζεται ανύψωσης του ανθρώπου Θεού είναι εκείνο το οποίο μας διδάσκει και εμάς σήμερα ο Ζαχαίος. Για να ειδείς και να γνωρίζεις τον Χριστό, αδερφέ μου, πρέπει να ανέβεις. Πρέπει να εγκαταλείψεις τον κόσμο και την αμαρτία. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου, εάν θέλεις να σωθείς και αν θέλεις να γνωρίσεις τον Χριστό. Διότι τον Χριστό δεν τον εγνωρίσαμε. Μη καυχηθεί κανείς από εμάς ότι γνωρίσαμε τον Χριστό.
Στο όνομα ονομαζόμεθα χριστιανοί, στην πράξη όμως διαφέρομαι. Δια τούτο ο Κύριος μας, ο Πανάγαθος Θεός, δια να σώσει τον άνθρωπον, εδιάλεξεν δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να γνωρίσουμε τον Χριστόν τι εστί, ή να γνωρίσω, συλλέγει, τον Κύριον, τον αληθινόν Θεόν. Έστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμο τούτον να κηρύξει τον Θεόν Πατέραν, ή να γνωρίζω συνέα άνθρωποι, λέγει, τον Θεόν των αληθινών, διότι τότε όλος ο κόσμος βρίσκεται στην ειδωλολατρία, στα είδωλα, και ανεδείκνυεν Θεούς κατά τας αδυναμίας του. Ότι αδυναμίαν είχε ο καθένας, έκανε και έναν Θεόν, ειδωλολατρία. Ή να γνωρίσω, συλλέγει, τον Θεόν των αληθινών. Ήταν ο πρώτος δρόμος τον οποίον ο Θεός έδωκε εις τον άνθρωπο, να γνωρίσουν τον Θεόν. Αδερφέ μου, αλήθεια γνώρισες τον Θεόν? Γνωρίσαμε τον Θεόν? Εκάθετο μια παρέα, οι οποίοι ήσαν φίλοι και στην ομίγυρεν εκείνη που εκάθεντο και συζητούσαν, ένα μικρό παιδάκι 6 ετών εχόρευεν όπως χορεύουν τα παιδάκια, και σε μια στιγμή πήγε και στάθη μπροστά σε έναν άθεον, σε έναν κομμουνιστή, από εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν δια των Θεών, και ύψωσε το χεράκι του και του λέγει, εγνώρισες τον Θεόν? Και ήρθε σε πάλι να χορεύει το παιδάκι και να γυρίζει χαρούμενο. Ο άγγελος εισήλθε μέσα στο παιδάκι εκείνο και πήγαινε στον άθεον αυτόν και του λέγει, εγνώρισες τον Θεόν? Συγκινητικό το θέμα, αδερφοί μου. Δεν είναι εύκολο να γνωρίσουμε τον Θεόν, και όταν γνωρίσουμε τον Θεόν πρέπει οπωσδήποτε να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας. Διόλεγε, εξέρχεστε από αυτόν και αφορίστητε, λέγει Κύριος. Φύγετε από τον κόσμο της αμαρτίας, λέγει, για να με γνωρίσετε. Καθαρίστε το μυαλό σας, λέγει, από την κόπρον της αμαρτίας. Ξεχωρίστε, λέγει, τον εαυτό σας, καθαρίστε την διάνοιά σας, για να έρθω εγώ να κατοικήσω μέσα εις το μυαλό σας και εις την καρδία σας. Δεν έρχεται ο Θεός μέσα εις την διάνοιά μας, η οποία γέμει από βρωμιά και καθαρσία, από επιθυμίες του κόσμου τούτου, από σαρκικές αμαρτίες, από αδικίες, από φθόνους, από διασυρμούς, από συκοφαντίες. Μέσα σε τέτοιο μυαλό ο Θεός δεν έρχεται, και μην νομίσουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Η οδός η πρώτη είναι να γνωρίσουμε σε τον αληθινόν Θεόν. Αυτό είπε ο Κύριος μας εις τον κήπο της Γεστημανίου, όταν προσήφχε το «Προτού εισέλθει στο μαρτύριον», εκεί όπου ανύψωσεν εις τον θρόνο του Θεού Πατρός την αρχιερατικήν εκείνη προσευχήν, μέσα εις τον υδρόταν ο οποίος γένε το θρόμβι αίματος στην αγωνία την οποία είχε. Η πρώτη οδός λοιπόν την οποία διάλεξε ο Θεός για να σωθούμε είναι να τον γνωρίσουμε τον Θεόν μας. «Με απέστειλες», έλεγε ο Υιός στον Πατέρα,
ή να κηρύξω το όνομά σου και γνωρίσω εσέ τον μόνον αληθινόν Θεόν. Η δευτέρα οδός είναι η αγιότης την οποία μας έδωσε ο Θεός για να πράττουμε τα εντολάς του. Να γνωρίσουμε ότι ο Θεός για να είναι μαζί μας και εμείς μαζί του πρέπει να τηρούμε τα εντολάς του. Και εντολέ είναι εκείνε οι οποίοι ακριβώς όταν τηρηθούν τότε έχουμε και την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Λοιπόν όμως ο άνθρωπος αντί να τηρήσει τα εντολάς του Θεού τηρεί τα εντολάς του διαβόλου. Ο διάβολος διατάζει και ο άνθρωπος σήμερα υπακούει όχι στον Θεό αλλά στα κελεύσματα και τα σπαγίδα του διαβόλου. Για να σωθούμε αδελφοί μου πρέπει να γνωρίσουμε ότι δεν είναι εδώ ο κόσμος αυτός ο οποίος έχει προτεραιότητα στην σωτηρία μας. Αυτός ο κόσμος σε απομακρύνει από τον Θεό. Ο κόσμος της αμαρτίας, όχι ο κόσμος με τον οποίο συναναστρεφόμεθα. Ο κόσμος ο οποίος ζητεί τα της γης, τα πρόσκαιρα, τα μάτια. Ο οποίος θέλει να χορτάσει με τα σιδωνά στον κόσμο τούτου. Ο κόσμος αυτός της αμαρτίας είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος περιέβαλε τον Χριστό μας και ο Ζακχαίος ήθελε να φύγει από εκείνον τον κόσμο διότι δεν είχε το ανάστημα να ψηλώσει για να ειδεί τον Χριστό. Μέσα εις αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας βρισκόμεθα και εμείς και αντί να εκτιμήσουμε τούτο το σωτήριον το οποίο μας έδωσε ο Θεός που λέγεται Αγιώτης με το βάπτισμα το οποίο μας έδωσε. Ύστερα από την κολυμβήθρα στην οποία εισήλθαμε, εισήλθεν εις εμάς η χάρη του Θεού, η Αγιώτης, για να τηρήσουμε τα εντολάς του Θεού. Δι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει εις εμάς ούτε μία δικαιολογία διότι εξεχάσαμε τον Θεό. Γιατί ξεχνάς τόσα που σου έδωσε ο Θεός, γιατί αγαπάς τον κόσμο τούτον και όχι τον αιώνιον. Δίδεις τον εαυτό σου ολόκληρον σε αυτόν τον κόσμο και πάνω από τον Θεό ανέβει η μόδα. Τι λέγει η μόδα, όχι τι λέγει ο Θεός. Και βλέπουμε να παρασύρουν το σήμερα νεαρές κόρες και νεαρά παιδιά. Και τι να πούμε για τα νεαρά παιδιά. Να πούμε για τους γέρους οι οποίοι σέρνουν τα βήματά τους και όμως είναι κάτω από την μόδα. Να ειδείτε γριές γυναίκες να φορούν τα παντελόνια και να περνούν στους δρόμους όπως τα σκιάχτρα. Σαν πως να είναι καρνάβαλος. Εκείνος ο καρνάβαλος ο οποίος σέρνει πίσω του όλων των κόσμων μεταμορφωμένων, έτσι έκανε και ο διάβολος των κόσμων, τον μεταμόρφωσεν. Δεν μεταμορφώθη ο άνθρωπος για να σωθεί, μεταμορφώθη για να χαθεί και να απολεστεί. Δεν μεταμορφώθη ο άνθρωπος, δεν ανέβει ο άνθρωπος για να εκτιμήσει την αιωνιότητα, το αιώνιον. Δι' αυτό αδερφοί μου σήμερα ο Ζακχαίος μας διδάσκει ότι εάν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό πρέπει να φύγουμε από τον κόσμο τούτο να ανέβουμε ψηλά. Και όταν ανέβουμε ψηλά τότε θα γνωρίσουμε τον Θεό. Τότε θα εκτιμήσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γράφουν οι ιστορικοί αδερφοί μου ότι στην Δύση, στην αιωνία Ρώμη, υπήρχε ο γιος του Θεοδοσίου του Μεγάλου, ο οποίος ονομάζεται Ονόριος. Ονόριος βασιλεύς της Ρώμης, ο πατήρ του βασιλεύς της Ανατολής του Βυζαντίου.
Τι έκανε αυτός ο Ονόριος? Ανέτρεφε, λέγει, και περιποιείτο εις το παλάτι του μίαν όρνηθαν. Όρνηθαν μέσα στο παλάτι το βασιλικό, περίεργο πράγμα. Είναι η περίπτωση κατά την οποία βλέπουμε και σήμερα μεγάλους ανθρώπους να μεταφέρουν πιθήκους, να μεταφέρουν παπαγάλους, να μεταφέρουν σκύλους, μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλης περιοπής στην κοινωνία. Εκείνος ανέτρεφε μία όρνηθα. Τόσο πολύ την αγαπούσε, είτε διότι είτε πολύ πλουμιστή, είτε διότι και λαϊδούσεν πάρα πολύ καλά. Τόσο αγαπούσεν αυτήν την όρνηθα που την ονόμασεν Ρώμην. Δεν έβλεπε τη Ρώμην πλέον, έβλεπε την όρνηθα. Και μέσα σε εκείνην όλη την κατάσταση, μία ημέρα έρχεται ένας αυλικός και του λέγει: «Βασιλεύ», του λέγει, «η Ρώμη απόλωλε». «Χάθην η Ρώμη», του λέγει, «πάει». «Τι λες βρε», του λέγει, «τι λες βρε καημένε άνθρωπε, η Ρώμη». «Δεν σου μιλώ για τη Ρώμη αυτήν», του λέγει, «σου μιλώ όχι για την όρνηθα, αλλά τη Ρώμη. Η Ρώμη κυριεύθη από τους εχθρούς». «Αχ», του λέγει, «αναπαύθηκα». Τόσο μεγάλη ήταν η λύπη του, ότι έχασε την όρνηθα και δεν τον ενδιέφερεν δια τη Ρώμη, την βασιλίδα των πόλεων. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος. Δεν τον ενδιαφέρει η βασιλεία των ουρανών. Τον ενδιαφέρει η παρούσα ζωή. Αυτός είναι ο κόσμος. Οι επιχειρήσεις, ο πλούτος, τα σπίτια, τα αξιώματα, η μόρφωση κατά κόσμων, όχι κατά Θεόν, όλα αυτά τον ενδιαφέρουν. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας, ο οποίος μας αξίωσε και σήμερα, να ακούσουμε τα λόγια Του. Ας τον παρακαλέσουμε να μας δώσει τη χάρη Του, να αγαπήσουμε την Βασιλεία Του, την Επουράνιον, και τον Θεό τον πλάσαντα των άνθρωπων. Εκείνος ο οποίος μας δημιούργησε, να φτάσουμε στην αγκάλη Του, να ζήσουμε αιωνίως μαζί Του, να γίνουμε, λέγει, συγκληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Αξίωσε μας, Κύριε, εις τον παρόντα κόσμον, να αγαπήσουμε σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, και στην επουράνιον Σου Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.